petitioner is in the room. Yes? Yes. Yes. Please, 5 minutes. 5 minutes, not more. I have this wonderful tool here. Please, floor is yours. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να μου επιτραπεί να μιλήσω όρθια από σεβασμό προς τους νεκρούς μας. Αξιότιμο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, φέρνοντας το πολύ μεγάλο βάρος μιας τεράστιας ευθύνης που εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς να αναλάβει ξανά μέσα σε τόσο τραγικές συνθήκες. Έχω ευθύνη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της και ως εκπρόσωπος οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε και έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών που έχουν συνυπογράψει το δίκαιο αίτημά μας. Και από τούτο το βήμα τους ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική τους συμπαράσταση και όλους τους Έλληνες που η ψυχή τους είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκομαι ενώπιόν σας γιατί οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, όχι ως οικέτες, αλλά ως πολίτες με αυτονόητα δικαιώματα. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που και ενδιαφέρονται και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που ορθά και νυφάλια συναισθάθηκε το κατεπήγον και μας δέχτηκε στη σημερινή ακρόαση. Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσιαστικά παραβιάζει κατάφορα θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια, σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Άνθρωποι απλοί, καλοπροαίρετοι και νομοταγείς, δεν επιτρέπουμε να νομιμοποιείται η ατιμωρησία. Εξαιτίας αυτής, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σε σχέση με τη διαβόητη Σύμβαση 717 παράνομες πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται αιτιοδός με το δυστύχημα, η κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε υπουργό και νυν βουλευτή πλήρη ασυλία. Δεν τον παραπέμπει καν να κριθεί στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας αυτής, στο πρώτο 24ωρο μετά τη μοιραία σύγκρουση, δόθηκε κυβερνητική εντολή συγκάλυψης, για την οποία μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, παρόλο που έχει δημοσίως ομολογηθεί. Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο. Χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Βέβαια, είναι ήδη γνωστή σε εσάς η αμφισβήτηση της ελληνικής δικαιοσύνης, επειδή η κεφαλή αυτής διορίζεται από την κυβέρνηση. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα όμως γνωρίζει ότι δεν είναι και είναι εντάξει με αυτό. Σημειωτέων, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί, ούτε φυσικά νέοι. Για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος που την ενσωματώνει. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε 3 αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας, να ζητήσετε για το θέμα γνωμοδότηση από τις Επιτροπές Λίμπε και Τραν και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ΕΡΑ πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Να ανακληθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας του ΕΡΑ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου
και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας. Σας ευχαριστώ.